συζητάμε ήδη φίλε και φίλοι για το κομμάτι της εξαπάτησης. Ε, θα μας τα πει όλα ο Νίκος Παπα-Νικολάου, κλινικός ψυχολόγος και συνεργάτης εκπομπής. Καλησπέρα Νίκο. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Περίοδος Black Friday που ούτως ή άλλως κάνουμε πολλές διαδικτυακέ αγορές. Περίοδος εξαπάτησης από εκεί και πέρα λίγο πριν τα Χριστούγεννα που φαίνεται ότι μάλλον οι τηλεφωνικές απάτες κατά το κοινό λεγόμενο φουντώνων. Ξέρεις, η απάτη θα λέγαμε ότι αποτελεί έτσι ένα αναπόσπαστο, κομμάτι τη ανθρώπινη ύπαρξη. Ναι, yeah, αλλά είδε. Εγώ υπάρχει... τώρα πρέπει να, να το μεταφέρω και δημόσια. Οφείλω να το κάνω για να είμαι και ειλικρινή προ του Συζητώντα mm -hmm. έτσι πριν βγούμε στον αέρα και εδώ και με του συνεργάτε και συναδέλφου το, το θέμα τη εκπομπή σήμερα, το θέμα τη συζήτησή μα, μιλώντα για την ψυχολογία τη εξαπάτηση, το κοινό αίτημα και το κοινό ζητούμενο είναι να μιλήσουμε για την ψυχολογία τη εξαπάτηση στο προσωπικό κομμάτι, στι σχέσει, προσωπικέ σχέσει. Δεσμευόμαστε το... σε μια επόμενη εκπομπή να μιλήσουμε για κάτι τέτοιο. Ωραία. Ωραία. τέλεια. Δεσμεύεται ο Νίκο από Πανικό. Δεσμευόμαστε, βέβαια. Πάμε στο θέμα όμω τώρα το, το, σημερινό, το οποίο έχει να κάνει, όπω είπε και εσύ, και με το κομμάτι τη εξαπάτηση από επιτίδιου με αφορμή τι οικονομικέ συναλλαγέ. Ακριβώ, ακριβώ. Και προσπαθούμε να δείξουμε, ξέρει, την ψυχολογική έτσι, ε, χρειά όλη τη υπόθεση, δεδομένου του ότι όλοι λίγο πολύ, όταν την πατάμε κατά το κοινό λεγόμενο, ρωτάμε τον εαυτό μας, μα, μα πώ έγινε, μα γιατί έγινε αυτό, μα πώ έγινε αυτή η κατάσταση. Και σύμφωνα πάντα με έρευνα, φαίνεται ότι το 18% των Ελλήνων έχει εξαπατηθεί από διαδικτυακέ αγορέ, κυρίω την περίοδο που συμβαίνουν, κυρίω την περίοδο των Χριστουγέννων, λίγο πριν την περίοδο των Χριστουγέννων. Και όσο και αν κάνει εντύπωση, κυρίω τα άτομα τα οποία πέφτουν θύματα εξαπάτηση, ξυφιά είναι ηλικίε 18 25. Βεβαίω οι ηλικιωμένοι πέφτουν θύματα εξαπάτηση, τηλεφωνικέ απάτε. Σε, απάτες, σε, απάτες. σε άλλου απάτε. Σε άλλου είδου απάτε. Αλλά, Αλλά σε τι εύκολε αγορέ ακριβώ νομίζω ότι τουλάχιστον οι νέοι κρατούν τα πρωτεία δεδομένου του ότι έχουμε πλέον τη δυνατότητα να εξαπατηθούμε από κάποιον ο οποίο κάθεται στο οθόνη του υπολογιστή του μπροστά και βρίσκεται σε μια άλλη χώρα ή ολότελα σε μια άλλη ήπειρο. Με, με μικρότερο, μικρότερο κόστο ενδεχομένω. Ακριβώ. Τη εξαπάτηση. Δηλαδή πέφτουμε θύματα σε αυτέ τι ηλικίε, σε, σε αγορέ οι οποίε δεν είναι τόσο μεγάλε ό,τι έχει να κάνει με το, με το κόστο και με τα χρήματα, ακριβώς. αλλά πιο συχνά λοιπόν. Ακριβώ, ακριβώ. Ε, ναι. ναι. Mm -hmm. Άρα το, το γιατί, ε, γιατί πέφτουμε θύματα των απαταιών, ποια ανάγκη έρχονται και, και καλύπτουν, Γιατί ε, κάποιε φορέ είναι τόσο ε, προφανή, είναι τόσο mm -hmm. φανερό ότι αυτό που βλέπουμε είναι μία απάτη. Πώς την πατάμε, γιατί την πατάμε. Ξέρεις, θα σου έλεγα ότι υπάρχουν αρκετοί παράγοντε. Αν προσπαθούσαμε έτσι να σκεγγραφίσουμε κάποιου παράγοντε, θα σου έλεγα ότι αυτά συμβαίνουν συνήθω σε περίοδου που είμαστε πιο ευάλωτοι συναισθηματικά οι ίδιοι λόγω των περιστάσεων. Για παράδειγμα, αν έχω πίεση χρόνου, αν με βιάζει κάτι, αν πρέπει να πάρω μια γρήγορη απόφαση και ούτω ή άλλω οι απαταιώνε τι περισσότερε φορέ αυτό σε αυτό προσβλέπουν, στο να σε κάνουν να βιαστήσουν, τόσο ώστε να πάρει μια γρήγορη, άκρητη και απόφαση, η οποία στην τελική ανάλυση δεν θα είναι και η σωστή απόφαση. Υπάρχει κοινωνική πίεση πάρα πολλέ φορέ. Υπάρχουν επίση άλλοι παράγοντε, θα σου έλεγα γνωστικοί και συναισθηματικοί παράγοντε. Όταν λέω συναισθηματικοί παράγοντε, τι εννοώ. Εννοώ το ότι εκμεταλλεύονται κάποια συναισθήματα που έχουν. Ξέρεις, ο φόβο είναι ο χειρότερο σύμβουλο, ούτω ώστε να μπορέσω να κάνω αγορέ. Για παράδειγμα, όταν φοβάμαι ή όταν είμαι φοβισμένο για μια άλλη κατάσταση η οποία μου συμβαίνει τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο στη ζωή μου. Μπορεί να κάνω αγορέ, οι οποίε είναι αγορέ που προφανώ δεν είναι σωστέ, ή αντίστοιχα να πέσω θύμα μια τηλεφωνική απάτη. Επίση, οι γνωστικοί παράγοντε σημαίνει ότι πολλέ φορέ ουσιαστικά τι κάνω, επιβεβαιώνω αυτά που ξέρω. Δηλαδή, αν έχω μπει κάποια στιγμή μέσα, για παράδειγμα, σε έναν χώρο, στον οποίο γνωρίζω ότι εκεί θα κάνω κάποιε φθηνέ αγορέ, το οτιδήποτε μου δώσουν, το οτιδήποτε μου πλασάρουν κατά το κοινό λεγόμενο, τι θα γίνει, θα, μπω, θα πέσω θύμα τη συγκεκριμένη κατάσταση. Γιατί, γιατί ήδη έχω προαποφασίσει ότι Κάνω φθηνέ αγορέ στο συγκεκριμένο χώρο. Mm. Όπω επίση, χαρακτηριστικό που εκμεταλλεύονται οι απαταιώνε είναι ότι εκμεταλλεύονται κάποια χαρακτηριστικά τη προσωπικότητά μα. Για παράδειγμα, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν βιασύνη, ανυπομονησία, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν σκέφτονται πολύ, δρούν χωρί να σκέφτονται πολύ. Στο και αυτοί αυτοί κλικ, είναι στο και αυτοί οι άνθρωποι στο γρήγορο κλικ, κλικ ακριβώ. Και όχι μόνο στο γρήγορο κλικ, στη γρήγορη απόφαση την οποία θα πάρει και θα πέσει θύμα απάτη, ακόμα και τηλεφωνική απάτη, όπω έλεγα. Άρα λοιπόν, σημαίνει ότι είτε είμαι. Συναισθηματικά φορτισμένο σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο, είτε γενικότερα είμαι ανυπόμονο και παρορμητικό. Να πάμε στον δεκάλογο του το Απατεώνα, ναι, δηλαδή ναι. να πάμε λίγο έτσι να δούμε από τη δική του την οπτική. Και φυσικά αγγίζει και τη δική μα. Ακριβώ, αγγίζει μας. και τη δική μα. Το πρώτο και χαρακτηριστικό είναι αυτό το οποίο λέμε, ότι μιμούνται το στυλ επικοινωνία ενό φορέα, ενό συγγενού και θα σου έλεγα ότι είναι. Ένα επίσημο τόνο φωνή, τον οποίο έχουν, άρα λοιπόν μιλάνε με ένα επίσημο τόνο φωνή, έχουν ένα επιτεδευμένο, πολύ επιτεδευμένο λεξιλόγιο, ακόμα και άτομα τα οποία δεν δικαιολογούνται να έχουν ένα τέτοιο λεξιλόγιο. Δηλαδή, μιλούμε για άτομα τα οποία έχουν τη βασική μόρφωση, θα σου έλεγα, έχουν ένα λεξιλόγιο το οποίο το έχουν εξελίξει απίστευτα προκειμένου να λειτουργήσουν ω απαταιώνα. Και επίση. και είναι να γίνουν πιστευτοί. πιστευτοί. Ακριβώ. Έτσι γινόμαστε πιστευτοί. Και θα σου έλεγα ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι έχουν τη δυνατότητα να μιμηθούν τη χρειά τις φωνής ενός συγγενικού προσώπου. Άρα λοιπόν σκέψου κάποιον ο οποίος βρίσκεται στη μια άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και ο οποίος είναι ο απαταιώνα και από την άλλη άκρη βρίσκεται ένα υπέργυρο, ο οποίο έχει και προβλήματα ακοή στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Άρα λοιπόν, πολύ εύκολα μπορεί να πέσει θύμα τηλεφωνική απάτη. Για παράδειγμα, από αυτέ οι οποίε τουλάχιστον γνωρίζουμε και είναι πάρα πολλέ. Και ξέρει, εντό εισαγωγικών θέλω και να πω ότι αυτέ οι απάτε τι οποίε βλέπουμε ή ακούμε από του ηλικιωμένου είναι η κορυφή ενό παγόβουνου. Θα σου έλεγα ότι υπάρχουν άλλε απάτε οι οποίε δεν καταγγέλλονται. Δεδομένου ότι ο ηλικιωμένο πολλέ φορέ ντρέπεται προκειμένου να, καταθε... να, να πάει να καταθέσει σε σχέση με κάποιον άλλον. και να παραδεχτεί ότι έχει πέσει θύμα. Ακριβώ. Γιατί α, εκ των υστέρων ουσιαστικά τι γίνεται, ο, ο εγωισμός του με κάποιο τρόπο ετρώθη μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία. Mm. Δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι δημιουργούν την αίσθηση τη οικειότητα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ωστόσο για άτομα τα οποία είναι μοναχικά. Ηλικιωμένος ηλικιωμένο, μοναχικό, ένα άνθρωπο ο οποίο γενικότερα παλεύει με τη μοναξιά του, θα σου έλεγα, πολλέ φορέ πέφτει πολύ εύκολα θύμα από κάποιον ο οποίο τον προσεγγίζει και ο οποίος λειτουργεί έτσι ούτως ώστε να α, μπορέσει να καλύψει το συγκεκριμένο συναισθηματικό κενό το οποίο έχει ο mm. Άρα λοιπόν δημιουργούν την αίσθηση της οικειότητας πολύ πολύ σημαντικό για κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες. Το επόμενο εκμεταλλεύονται το φόβο. Όπως έλεγα και προηγουμένως, ο φόβος είναι ο χειρότερος σύμβουλος στος ώστε να πάρει κάποιος αγορές. Δεδομένου του ότι όταν είμαι υπό το καθεστώς του φόβου, λειτουργώ πολύ γρήγορα και πολύ παρορμητικά. Γιατί, Γιατί έτσι είμαστε φτιαγμένοι. Αλλήμωνο, όταν είμαστε φοβισμένοι, τι πρέπει να σκεφτόμαστε μια απόφαση, την πάρουμε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Okay. Ο εγκέφαλο λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο. Άρα λοιπόν ο φοβισμένο εγκέφαλο αντιδρά γρήγορα, παρορμητικά και άρα μπορεί να πέσει θύμα κάποια αγορά. Το επόμενο χαρακτηριστικό είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένω γνωστικέ προκαταλήψει. Τι εννοούμε, για παράδειγμα. Πολλέ φορέ επιβεβαιώνουμε αυτά τα οποία ήδη ξέραμε. Για παράδειγμα, μπαίνω σε μια περιοχή, φτηνά ψώνια, καταλαβαίνω ότι είναι φτηνά τα ψώνια. Στη συνέχεια καταλαβαίνω ότι δεν είναι και τόσο φτηνά, για παράδειγμα, τα ψώνια αυτά τα οποία α, α, κάνω. Το επόμενο είναι η υπερεκτίμηση των δυνατοτήτων μα. Ιδίω τώρα για του νεότερου μπορεί να ισχύει αυτό, έτσι. Λέμε δεν θα πέσουν δηλαδή, τα Εμεί ξέρουμε τι, τι αγορέ κάνουμε. Εγώ ξέρω που ψωνίζω, εγώ ξέρω που μπαίνω και τελικά την πατάνε. Ακριβώ. Τελικά την πατάμε και αυτό μπορεί να σημαίνει ότι έχω μια υπερβολική αισιοδοξία. Είτε για παράδειγμα μπορεί να συνεπάρχει σε κάποιε παθολογίε. Για παράδειγμα στη διπολικότητα. Η διπολικότητα τι σημαίνει. Σημαίνει ότι κάποιο για κάποια συγκεκριμένη χρονική περίοδο τη ζωή του έχει αυτό που λέμε υπερθυμία. Έχει ένα υπερβολικά καλό συνέστημα. Υπερβολικά ευχάριστη. Το συνέστημα, υπερβολικά έντονο συνέστημα. Αυτό ο άνθρωπο μπορεί να υπερεκτιμήσει τι δυνατότητέ του και να προβεί σε μια αγορά ή να πέσει θύμα, για παράδειγμα, μια απάτη πολύ, πολύ πιο εύκολα. Mm. Το επόμενο είναι. Τάση για συμμόρφωση με τις αρχές. Τάση για συμμόρφωση με τις αρχές. Αυτό ισχύει κυρίως για τα περισσότερα ενοχικά άτομα. Δηλαδή άτομα τα οποία είναι ενοχικά ή ακόμα και ηλικιωμένοι, οι οποίοι για παράδειγμα μπορεί να είναι ευάλωτοι κάποια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Σκέψου τον ηλικιωμένο, ο οποίος μπορεί να έχει κατάθλιψη για παράδειγμα. Ναι. Ενοχές, κατάθλιψη, άρα λοιπόν τι κάνω, συμμορφώνομαι πολύ πιο εύκολα γιατί με τις αρχές τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Ναι. Άρα λοιπόν μπαίνω πολύ εύκολα στη διαδικασία να υποκύψω. Νοητικέ συντομεύσει που χρησιμοποιούμε για να πάρουμε καθημερινέ αποφάσει. Για παράδειγμα, εμπιστεύομαι τι κριτικέ κάπου. Εφόσον εμπιστεύομαι τι κριτικέ, άρα λοιπόν κάνω από εκεί φτηνέ αγορέ. Βλέπω 5-10 καλέ κριτικέ και κάνω φθηνέ αγορέ. που συγκεκριμένο... δεν παίρνουμε στη διαδικασία να Ακριβώς, δε φιλτράρουμε. Ακριβώ, δεν φιλτράρουμε. Γιατί, γιατί ο εγκέφαλο δε... είναι φτιαγμένο ούτω ώστε να κάνει εξοικονόμηση ενέργεια. Ουσιαστικά τι κάνω. Εξοικονόμηση ενέργεια στη συγκεκριμένη στιγμή, βλέπω μία πτυχή του προβλήματο, βλέπω, βλέπω προφανώ όλο το πρόβλημα και προφανώ πέφτω α, θύμα όλη τη κατάσταση. Η πίεση του να ακολουθήσω το πλήθο χαρακτηριστικό ή τι οδηγίε κάποιου που τον θεωρώ ότι είναι ειδικό. Θα θυμίσω το χαρακτηριστικό παράδειγμα τη δεκαετία του 80. Δεκαετία του 80, ξέρει ήταν η του βίντεο. Mm. Όλοι λοιπόν ήθελαν να πάρουν βίντεο, όλοι έπρεπε να πάρουν βίντεο. Πόσοι και πόσοι δεν είχαν αγοράσει βίντεο με ένα τούβλο μέσα. Ήταν χαρακτηριστικό και είχαν πέσει θύματα από απαταιώνε, από βίντεο το οποίο είχε τούβλο μέσα. Γιατί, γιατί έπρεπε να ακολουθήσω το πλήθο αυτό το οποίο έκαναν όλοι. Πολλέ φορέ η μόδα ε, είναι Νίκο τώρα. Δηλαδή, βλέπει καμιά φορά ότι κυριαρχεί μόδα σε κάτι. Μόδα για αγορά, όπω λε για το βίντεο. Mm -hmm. ε, κάθε περίοδο, κάθε χρονική περίοδο έχει μια χαρακτηριστική μόδα. Και υπάρχει τάση να την ακολουθούν όλοι. Οπότε εκεί μπαίνουν και οι επιτίδιοι και κάπου ακριβώς. εκεί το κόλπο. Ε. Και κάποια στιγμή ακριβώ εκεί ε, γεμίζει το κόλπο, όπω έλεγε ακριβώ. Ναι. Το επόμενο είναι η αίσθηση τη υποχρέωση την οποία έχω προ κάποιον. Θα σου έλεγα ότι όταν κάποιο μα κάνει μια εξυπηρέτηση, και άρα λοιπόν ο πατεώνα τι περισσότερε φορέ μπαίνει στη διαδικασία του να μα κάνει μια εξυπηρέτηση, είμαστε υποχρεωμένοι να το ανταποδίδουμε. Πόσο δε το μάλλον όταν πρόκειται για ανθρώπου περασμένων γενεών, άρα ανθρώπου οι οποίοι είχαν κάποιου άτυπου κανόνε επικοινωνία μεταξύ του. Θα σου έλεγα ότι την υποχρέωση τη θεωρούσαν πάρα πολύ σημαντική. Το τελευταίο βεβαίω είναι και η χρήση των προηγμένων μέσων τα οποία έχουμε. Για παράδειγμα, τεχνική νοημοσύνη. Πρόσφατα, ξέρει, είδα το βίντεο ενό φίλου και ο οποίο μου τηλεφώνησε κάποια στιγμή. Ο οποίο είναι διευθυντή ρευματολογικού τμήματο σε κάποιο γνωστό ε, νοσοκομείο των Αθηνών. Ο οποίο μιλώντα φυσικά ήταν ένα βίντεο το οποίο ήταν πλαστό φτιαγμένο μέσα από την τεχνική νοημοσύνη, μιλώντα με κάποιο γνωστό πάλι δημοσιογράφο τη ΕΡΤ, ουσιαστικά τι έκανε, έλεγε: Σταματήστε όλε τι φαρμακευτικέ θεραπείε τι οποίε παίρνετε. Ο ίδιο τρόμαξε με αυτό που του συνέβη έτσι και αρχίστε να βάζετε αληφή. Ε, μια αληφή συγκεκριμένη, τέλο πάντων, μια κατάσταση. Το βίντεο ήταν τόσο αληθοφανέ, πραγματικά τόσο πιστευτό, Μα. το οποίο πάρα πάρα πολλοί άνθρωποι έπεσαν θύμα τη συγκεκριμένη απάτη. Και ακόμα ο άνθρωπο προσπαθεί να βγάλει άκρη ουσιαστικά από όλη αυτή την κατάσταση. Είναι, έτσι. Ναι, ναι. Και δεν μπορεί και να εξηγήσει. Σε κα, σε, κα, αν, αν κάποιο πιστεί από ένα τέτοιο βίντεο, είναι πολύ δύσκολο να το εξηγήσει ότι αυτό το βίντεο είναι πλαστό. Δεν μπορεί να καταλάβει και να κατανοήσει πώ είναι ένα πλαστό ένα τόσο πιστευτό βίντεο. Οπότε έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο πλέον εξ απάτη. Ακριβώ, Νικόλα. Εντάξει, προσπάθησα πολλέ φορέ να δω το συγκεκριμένο βίντεο. Αυτό το οποίο είδα είναι ότι Γενικότερα υπήρχε μια συμμετρία ανάμεσα στην κίνηση των χιλιών αυτού που μίλαγε, ναι. αλλά πάρα πολύ προσεκτικά έτσι και το πρόσεχε και σε αυτά που έλεγε. Ναι. Αλλά έπρεπε να το προσέξει πολύ προσεκτικά και σίγουρα από μια πολύ μεγάλη οθόνη και όχι από οθόνη ενό τηλεφώνου. Άρα το κομμάτι τη εξαπάτηση, όχι μόνο τώρα που μιλάμε για την τεχνητή νοημοσύνη και τα νέα δεδομένα που όλα έχουν γίνει πλέον πολύ πιο πιστευτά, αλλά γενικότερα το κομμάτι τη εξαπάτηση δεν έχει ηλικιακό χαρακτήρα. Δεν είναι μόνο ηλικιωμένοι ευάλωτοι. Σίγουρα δεν είναι ηλικιωμένοι ευάλωτοι. Θα σου έλεγα όμω ότι οι ηλικιωμένοι είναι πιο ευάλωτοι. Πιο ευάλωτοι. Είναι πιο ευάλωτοι και αυτό φάνηκε από έρευνα. Ξέρει, υπήρξε μια εντυπωσιακή έρευνα η οποία έγινε από το γνωστό Πανεπιστήμιο του UCLA το οποίο έδειξε ότι η ικανότητα του να κρίνουμε την αξιοπιστία κάποιων μειώνεται με την, περί... με την... Με την πάροδο του χρόνου και σιγά σιγά μετά τα 50 αρχίζει και μειώνεται η ικανότητά μα να κρίνουμε την αξιοπιστία κάποιου. Mm. Μάλιστα, συγκεκριμένα έκανε το εξή πήραμε. Πήρε δύο ομάδε, η μία είχε μέσο όρο ηλικία 23 χρόνια, η άλλη είχε μέσο όρο ηλικία 69 χρόνια. Εκεί λοιπόν έδειχνε κάποιε φωτογραφίε κάποιων προσώπων και του ζητήθηκε να αξιολογήσουν τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Την ίδια χρονική στιγμή, μέσω κάποια απεικονιστική μεθόδου, προφανώ ε, του ε, απεικονιστική μεθόδου, ε, μπορούσαν να καταλαβαίνουν τη λειτουργία του εγκεφάλου. Μαγνητική Μαγνητική... Το πώ λειτουργεί. Μαγνητική τομογραφία. Ας πούμε, αξονική, κάποιο... Μαγνητική τομογραφία πρέπει να ήταν. Ε, ε, εξηγούσαν τη λειτουργία του εγκεφάλου το πώ λειτουργεί ο εγκέφαλο. Ο εγκέφαλο των ηλικιωμένων, εντυπωσιακό, φάνηκε ότι γενικότερα δεν λειτουργήσε περισσότερο σε σχέση με το φυσιολογικό του. Ο εγκέφαλο των νέων, κατά το κοινό λεγόμενο, χτύπησε κόκκινο ουσιαστικά. Δηλαδή, λειτουργήσε υπερβολικά έντονα τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Και γενικότερα οι ηλικιωμένοι δεν έπεσαν μέσα στι προβλέψει του σε σχέση με το πόσο αξιόπιστο ήταν το πρόσωπο. Ενώ αντίθετα οι νεότεροι φάνηκε ότι έπεσαν περισσότερο μέσα στι προβλέψει του σε σχέση με το πόσο αξιόπιστο ήταν το πρόσωπο. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι οι ηλικιωμένοι, ξέρει, Κυρίω τα θετικά τα οποία του συμβαίνουν και τα αρνητικά τα περνούν σε μια δεύτερη μοίρα. Θα σου έλεγα ότι αυτό τι είναι, είναι μια οικονομία του εγκεφάλου μα, ούτω ώστε να δώσει μια δόση αισιοδοξία στον ψυχισμό ενό ανθρώπου που είναι αρκετά επιβαρημένο λόγω ηλικία. Άρα λοιπόν ο εγκέφαλο μα προσαρμόζεται για να μα δώσει μια καλύτερη ευεξία, μια καλύτερη αισιόδοξη νότα ουσιαστικά. Μια καλή άμυνα του, του οργανισμού, ωστόσο υπάρχει ένα, αποτελε... ένα συνεπακόλουθο το, το οποίο, το οποίο ακριβώ μάλλον δεν φαίνεται ότι είναι αρκετά εύπιστο. Υπάρχουν παράγοντε που κάνουν ένα ηλικιωμένο πιο εύπιστο ενώ η ψυχολογική του κατάσταση, η συγκυρία, ότι μπορεί κάποια στιγμή να τον πετύχει κάποιο σε μια δύσκολη κατάσταση. Γιατί βλέπουμε ότι πολλοί απαταιώνε αναζητούν έτσι και πληροφορίε γύρω από τα ενδυνάμει θύματά του για να καταφέρουν να χτυπήσουν σε, σε σημεία. Ακριβώ, Νικολέτα, πλαισιώνουν, πλησιάζουν και κλώνουν κατά το κοινό λεγόμενο τα ενδυνάμει θύματά του. Και άρα λοιπόν αποσπούν κάποιε πληροφορίε οι οποίε του είναι χρήσιμε στην πορεία τη απάτη την οποία θα εξελίξουν το χαρακτηριστικό που λέμε είναι ότι υπάρχει μείωση τη κριτική ικανότητα. Αυτό το οποίο είπαμε, κριτική με γιώτα ικανότητα που υπάρχει γενικότερα στου ηλικιωμένου που είναι και επιρρεπεί περισσότερο στου χειρισμού. Μείωση τη μνήμη από εκεί και πέρα. Προφανώ υπάρχουν καταστάσει οι οποίε μα μειώνουν τη μνήμη. Δεδομένου ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να συγκρίνουμε με καταστάσει του παρελθόντο τόσο εύκολα όσο είχαμε 15, 20, 30 χρόνια πριν. Από εκεί και πέρα υπάρχει επιθυμία για σύνδεση. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο μοναχικό ηλικιωμένο, αυτό που λέγαμε και προηγουμένω, είναι πολύ εύκολο θύμα σε κάποιο επιτίδιο απαταιότητα. Αιώνα, ο οποίο θα τον πλευρίσει, yeah. ή θα τον πλησιάσει, ούτω ώστε θα μπορέσει να το αποσπάσει χρήματα <κυ> ή οτιδήποτε άλλο. Το επόμενο είναι η εμπιστοσύνη στου άλλου. Ξέρεις, οι ηλικιωμένοι έζησαν σε μια εποχή η οποία κάποια πράγματα είχαν ακόμα αξία. Έπρεπε να δείχνουμε εμπιστοσύνη στου άλλου. Πολύ σπάνια υπήρχε αυτού του είδου η απάτη. Θα σου έλεγα ότι υπήρχαν πολύ λιγότερε απάτη σε σχέση με τι αντίστοιχε τι οποίε βλέπουμε σήμερα. Και ίσω, δεδομένου ότι όμως όλοι είμαστε διασυνδεδεμένοι, αυτό μπορεί να συμβεί από την άλλη άκρη τη γη. Το τηλεφώνημα δηλαδή το οποίο μιλάει σχετικά με το ότι υπάρχει κάποιο πρόσωπο οικείο το οποίο αυτή τη στιγμή έχει προκαλέσει ατύχημα. Το κλασικό το οποίο το έχουμε ακούσει πάρα, πάρα πολλέ φορέ μπορεί να είναι από την άλλη άκρη τη γη. Επίση είναι χρόνια παθήσει. Η Άνια, για παράδειγμα, η οποία συνήθω χτυπάει την πόρτα από κάποια ηλικία και μετά. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα πρόβλημα σίγουρα στην, στο, στο πώ θα διαχειριστεί την κατάσταση ο ηλικιωμένο. Και προφανώ παρενέργειε φαρμάκων, οι οποίε μπορεί να υπάρχουν πάρα πολλέ φορέ από τους, από τους ηλικιωμένους. Αυτές οι παρενέργειες φαρμάκων κάνουν τον ηλικιωμένο πολύ πιο ευάλωτο στα δίχτυα του οποίου δεν πατεώνα. Και άρα εδώ τώρα έχετε και ο δικός μου ο ρόλος, ε, Νίκο, ε, δίπλα και στο πλευρό των ηλικιωμένων. Και ε, έχει να κάνει και με το κομμάτι και της ενθάρρυσης ε, σαν ηλικιωμένο να ζητήσει βοήθεια. φυσικά Πώ ε, τον προσεγγίζουμε εμεί, δηλαδή, αν υπάρχουν συμβουλέ, το πώ πρέπει να προσεγγίσουμε και πώ πρέπει να μιλήσουμε, γιατί ξέρει, Καμιά φορά και οι ηλικιωμένοι, όσο λίγο του κουνάμε το δάχτυλο. Ακριβώς. Όταν πολλέ φορέ είμαστε πολύ επίμονοι στο πώ πρέπει να προσέξουν κάποιε προσπάθειε εξαπάτηση και, και, και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, καμιά φορά ε, λειτουργούν και αντίθετα. Ακριβώ. Δεδομένου ότι λειτουργούμε πολλέ φορέ κριτικά και επικριτικά, Νικολέτα, ο ηλικιωμένο τι κάνει. Αποκρύπτει πολλέ φορέ αυτό το οποίο του έχει συμβεί. Είναι αυτό που λέγαμε και προηγουμένω. Δηλαδή, πολλοί ηλικιωμένοι ίσω δεδομένου του ότι αισθάνονται άσχημα, κρύβουν αυτό το οποίο του έχουν συμβεί, ακόμα και από πολύ οικία του πρόσωπα. Άρα, λοιπόν, καλούμαστε σε πρώτη φάση να ε, ε, δημιουργήσουμε μια καλή επικοινωνία. Αυτή η καλή επικοινωνία με μια ανοιχτή συζήτηση σχετικά με τα οικονομικά τα οποία μπορεί να έχει ο ηλικιωμένο. Να κατανοήσουμε τι ανάγκε του, να προτείνουμε κάποια άτομα τα οποία να βρεθούν κοντά του. Αυτά τα άτομα μπορεί να είναι κάποια άτομα του άμεσου περιβάλλοντό του ή του έμεσου περιβάλλοντο του ή κάποιοι ειδικοί, για παράδειγμα, τι επαγγελματίε όπω κοινωνική λειτουργή και ούτω καθεξή, όπου υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Από εκεί και πέρα, προφανώ, πρέπει να δείξουμε υπομονή και κατανόηση σε όλη αυτή τη διαδικασία. Είναι μια διαδικασία η οποία απαιτεί πολλέ επαναλήψει, απαιτεί κάποιε καταστάσει τι επαγγελματιε οπω κοινωνικη λειτουργη και ουτω καθεξης οπου υπαρχει αυτη η δυνατοτητα απο εκει και περα προφανω πρεπει να δειξουμε υπομονη πρέπει να τι ε, 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 ομαδοποιήσουμε προ το τέλο και να είμαστε συγκεκριμένοι και να δώσουμε κάποιε συγκεκριμένε συμβουλέ, συγκεκριμένε προτάσει. Θα σου έλεγα έτσι... ότι. Υπάρχουν συμβουλέ για καλή προσέγγιση. Δηλαδή, ε, δεν είναι όλε οι ώρε το ίδιο. Θα το πω έτσι πολύ απλά. Ε, απλουστευμένα, μάλλον. Ε, πώ πλησιάζουμε. Ναι, το πώ πλησιάζουμε έναν ηλικιωμένο, πούμε, για παράδειγμα, έχουμε να κάνουμε με το ότι επιλέγω ένα κατάλληλο χρόνο και κατάλληλο τόπο που πρέπει να βρούμε. Δηλαδή, θα σου έλεγα ότι δεν είναι όλε οι ώρε ίδιε, αυτό που είπε προηγουμένω. Άρα, λοιπόν, θα πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση χωρί διακοπέ. Έχουμε με πολύ μεγάλη ηρεμία και όπου από εκεί και πέρα θα έχουμε και τη δυνατότητα, αν το θέλεις, να ακούσουμε και την πλευρά του ηλικιωμένου. Από εκεί και πέρα να χρησιμοποιήσουμε ένα φιλικό και όχι ένα επιστημονικό τόνο. Δεν πρέπει με κάποιο τρόπο να έχουμε ούτε επιστημονικό ούτε επικριτικό τόνο. Δηλαδή, ε, δεν πρέπει να κουνήσουμε το δάχτυλο απέναντι σε έναν άνθρωπο, ο οποίο αυτό ακριβώ, εσύ που δεν ξέρει. Δεν είναι που ξέρεις, θέμα απάτη. Μιλάμε ακριβώς. και σε ανθρώπου που έχουν πολλά χρόνια στι πλάτε του για να Μειώσουμε και όλη αυτή την εμπειρία. Ακριβώ και α μην ξεχνάμε ότι εκείνη τη στιγμή ουσιαστικά μπαίνουμε στη διαδικασία του να λειτουργήσουμε σαν γονεί απέναντι σε κάποιου γονεί. Mm. Απέναντι σε κάποιου οι οποίοι στην τελική ανάλυση, μέχρι πριν από λίγα χρόνια, είχαν και γνώριζαν πολύ περισσότερα σε σχέση με εμά. Άρα, λοιπόν, αυτό δεν γίνεται πολύ εύκολα αποδεκτό. Το επόμενο είναι να χρησιμοποιήσουμε ένα, επικριτικό, ένα φιλικό και όχι επικριτικό τώρα, να εκφράσουμε γενικότερα την ανησυχία μα. Είναι πολύ σημαντικό να εκφράσουμε εμεί οι ίδιοι την ανησυχία μα, πριν από όλα και πάνω από όλα, δηλαδή να δείξουμε το ότι υπάρχει πρόβλημα. Να δώσουμε αυτά παραδείγματα με υπομονή και με έτσι, επιμονή που μπορούμε να έχουμε. Για παράδειγμα, αυτά τα παραδείγματα, τι είναι αυτό που έλεγα προηγουμένω. Να πούμε ότι υπάρχουν κλήσει, οι οποίε κλήσει ακούμε από την άλλη μεριά κάποιον άνθρωπο ο οποίο μιλάει για κάποιο ατύχημα το οποίο προκλήθηκε από κάποιο συγενικό πρόσωπο ο οποίο μιλάει για το ότι το πρόσωπο, το συγγενικό, ξέρω εγώ, βρίσκεται στη φυλακή τη συγκεκριμένη περίοδο. Άρα λοιπόν δεν είναι κρίμα. Είναι πολύ λοιπόν, Νίκο, να είναι πάμε σε κάποιον ηλικιωμένο και να του πούμε, κοίταξε να δει. Ένα παράδειγμα εξαπάτηση είναι ότι θα σε πάρουν τηλέφωνο και θα σου πούνε Ακριβώς. ότι εγώ έχω χτυπήσει και χρειάζομαι χρήματα. Να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο. Ακριβώ. Να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο, να το ομαδοποιήσουμε αυτό που έλεγα προηγουμένω και να το κάνουμε πιο εντό εισαγωγικών να μα επιτραπεί όρο τηλεγραφικό. Συγκεκριμένο τηλεγραφικό, περιορισμένο και να τα ενθαρρύνουμε προφανώ τα άτομα να μιλήσουν σε άτομα εμπιστοσύνη σε αυτό που λέγαμε. Να χρησιμοποιήσουμε απλή γλώσσα, χωρί τεχνικού όρου, να μην ξεχνάμε ότι κάποια πράγματα που ίσω ε, για μα είναι δεδομένα, για κάποιε άλλε ηλικίε δεν είναι και τόσο δεδομένα. Και να χρησιμοποιήσουμε φράσει κλειδιά, τελευταίο που να τις απομνημονεύουν, για παράδειγμα, ξεκάθαρα και να κάνουμε βασικό, βασικό το πολλές, πολλές, πάρα πολλές επαναλήψεις. Χαρακτηριστικά παραδείγματα φράσεων κλειδιά είναι αυτά που τα οποία έχουμε ε, στοιχειοθετήσει εδώ πέρα. Δεν δίνω, για παράδειγμα, τα στοιχεία μου σε κανέναν. Αυτό εννοείς σαν φράση κλειδιά να το χρησιμοποιούν οι ίδιοι. Να το χρησιμοποιούν οι ίδιοι, να το απομνημονεύσουν οι ίδιοι, να το μάθουν οι ίδιοι και πριν από οποιαδήποτε κίνηση, πράξη την οποία θα κάνουν, αυτέ οι φράσει κλειδιά όταν θα έρθουν στον εγκέφαλό του, θα έρθουν στι σκέψει του, ίσω μπορέσουν να του αποτρέψουν από το να πέσουν θύματα για παράδειγμα, παίρνω πάντα το χρόνο μου. Δεν κάνω ποτέ γρήγορε αποφάσει. Παίρνω πάντα το χρόνο μου. Άρα λοιπόν το παίρνω πάντα το χρόνο μου σημαίνει ότι επίση δεν δίνω χρήματα σε κανέναν. Mm. Χαρακτηριστικό. Είναι τρει φράσει κλειδιά. Πιθανά ο καθένα βεβαίω μπορεί να βρει και άλλε φράσει κλειδιά που υπάρχουν. Mm. Το προφανέ είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχουν εκατό φράσει κλειδιά. Πρέπει να υπάρχουν λίγε συγκεκριμένε και απτέ φράσει κλειδιά. Η κυρίω σημασία που λέει δεν παίρνω πάντα, τον το χρόνο μου είναι πολύ πολύ σημαντικό να υπάρχει στη σκέψη όχι μόνο του ηλικιωμένου, mm. αλλά mm. του οποιοδήποτε mm. από εμά γιατί δυστυχώ πολλέ φορέ αυτό που λέγαμε πολύ και από άλλε ηλικίε έχουν πέσει θύματα απάτη, δεδομένου του ότι και η απάτη έχει εξελιχθεί όσο περνάνε τα χρόνια. Άρα, στην παρόρμηση είναι εκείνο το που πρέπει να δώσουμε πρόσοχη, Νίκο, είτε εμεί είτε οι ηλικιωμένοι. Αυτό που λέμε να πάρουμε μια-δυο ανάσε πριν από οποιαδήποτε απόφαση, Ακριβώς. είτε ένα κλικ, αυτό αφορά μια αγορά ή ένα σύνδεσμο, τον οποίο θέλουμε να ακολουθήσουμε, είτε ε, οποιαδήποτε άλλη απόφαση. Ακριβώ. Δεν περνάμε γρήγορα και άκρητα σε δράση ποτέ. Δίνουμε χρόνο στον εαυτό μα να σκεφτεί, ακόμα και αν υπάρχει από την άλλη άκρη τη τηλεφωνική γραμμή ή στην άλλη άκρη του υπολογιστή κάποιο άνθρωπο ο οποίο μα πιέζει για κάτι τέτοιο. Σε πέντε ώρε τελειώνει, σε τρει ώρε τελειώνει, σε δύο ώρε τελειώνει και κυρίω χαρακτηριστικό ότι ο απαταιώνα είναι αυτό ο οποίο δίνει πολύ ασφικτικά και πολύ στενά όρια. Η διαχείριση τη απάτη είναι μεγάλο θέμα, Νίκο. Μεγάλο Τωχός, θέμα. Αφού έχει πέσει κάποιο θύμα απάτη, είτε είναι ηλικιωμένο, είτε είναι ε, μικρότερη ηλικία, ποιο το, το, διαχειρίζεται πιο δύσκολα, ο, ο μεγαλύτερο ηλικία ή ο, ο μικρότερο. Δεν ξέρω αν υπάρχει απάντηση συγκεκριμένη <συντήριστα> σε αυτό. Αλλά... Θα σου έλεγα ότι τι περισσότερε φορέ, μάλλον ο ηλικιωμένο το διαχειρίζεται καλύτερα. Καλύτερα. Καλύτερα το όλοι διαχειρίζεται. Ίσως γιατί έχει αποκτήσει τη σοφία της ζωής. Ίσως γιατί κάποια πράγματα πλέον λειτουργούν καλύτερα για αυτόν. Συνήθως για το νέο είναι κάτι το οποίο είναι πολύ πιο έτσι, ε, έντονο χτύπημα στον εγωισμό του, στον αρκισισμό του, αν θέλει σε ένα χτύπημα το οποίο πήρε, ε, ότι έχασε κάποια χρήματα, ότι έπεσε θύμα απάτη από εκεί και πέρα. Γενικότερα δεν έχει δει τη ζωή κάτω από μια στοικότητα την οποία την έχει δει ο ηλικιωμένο. Σα έλεγα σε πολλά πράγματα ο ηλικιωμένο λειτουργεί καλύτερα. Ναι. όπως Όπω για παράδειγμα στο πένθο κάποιου συγκεκριμένου προσώπου. Πράγμα το οποίο το έχουμε αναφέρει από αυτή τη στήλη. Αγαπημένο πρόσωπο το οποίο χάνει ο τον κάνει να αντιδρά πολύ πιο στοικά, πολύ πιο καλά, πολύ πιο εντό εισαγωγικών θετικά σε σχέση με το νεότερο. Ναι. Ε, νομίζω ότι η διαχείριση των ζητημάτων έχει, έχει διαφορά από ηλικία σε ηλικία. Δεν θα μπορούσε και η εξαπάτηση ε, να είναι αλλιώ. Σε ευχαριστούμε Ευχαριστώ. πολύ, Νίκο Παπα-Νικολάου, και για το σημερινό θέμα το οποίο μα έφερε. Είπαμε, η εξαπάτηση έχει πολλέ μορφέ. Έχει και στι σχέσει και στι προσωπικέ σχέσει. Οπότε εκεί περιμένουμε τη δικιά σου δουλειά. Δεσμευόμαστε βοήθεια. την επόμενη φορά. Την επόμενη φορά, λοιπόν. Σε ευχαριστούμε, Νίκο Παπα